Τάσεις επιστροφής στις παραδοσιακές μισθώσεις καταγράφει ο κλάδος των ακινήτων, με τους ιδιοκτήτες να μιλούν για σταδιακή αποκατάσταση. Το αρκετοί ιδιοκτήτες το έχουν μετανιώσει που έχουν επενδύσει ιδίως χρήματα για να μετασκευάσουν ένα σπίτι, να το εξοπλίσουν για να το διαθέτουν σε βραχυχρόνια μίσθωση και ξαναστρέφονται στην παραδοσιακή μίσθωση. Μια διόρθωση, θα λέγαμε, ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση που υπάρχει. Την ίδια ώρα πάντως η Κρήτη σαρώνει στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαχειριστών Ακινήτων, στα 21.587 έχουν φτάσει μέχρι στιγμής τα προσφερόμενα μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλήμματα της Κρήτης, αριθμό σχεδόν διπλάσιος από αυτόν της Αθήνας. Την προτίμηση των πελατών, ιδίως από την Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συλλόγου, η Κρήτη ξεκίνησε το 2016 με 8.283 καταλήμματα συνολικά, φτάνοντας την καλύτερη στιγμή της τον Αύγουστο του 2019 στα 23.975 και καταλήγοντας διορθωτικά το Δεκέμβρη του 2019 στα 21.587. Πάρα πολλά. Είναι η πρώτη περιφέρεια της Ελλάδος. Σε ό,τι αφορά τους νομούς της Κρήτης, τα Χανιά το 2016 είχαν 3.683 καταλήμματα στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τον Αύγουστο του 2019 αυτά έφτασαν τα 10.452 και το Δεκέμβρη του 2019 κατέβηκαν στα 9.377. Στο Ηράκλειο το 2016 υπήρχαν 1.878 καταλήμματα στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τον Αύγουστο του 2019 αυτά έγιναν 5.312 για να φτάσουν το Δεκέμβρη του 2019 σε 4.819. Αντίστοιχη εικόνα και στο Ρέθυμνο. Το 2016 1.734 ήταν τα καταλήμματα που είχαν εισέλθει στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τον Αύγουστο του 2019 έφτασαν τα 5.271, ενώ το Δεκέμβρη του 2019 έφτασαν τα 4.660. Στο Λασίθι το 2016 κανείς έβλεπε 986 καταλήμματα στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα οποία τον Αύγουστο του 2019 έφτασαν τα 2.939 και το Δεκέμβρη του 2019 τα 2.730. Η Airbnb είναι μια μεγάλη πλατφόρμα η οποία εμείς την ασπαζόμαστε ως ξενοδόχοι, αλλά θέλουμε όλοι που συμμετέχουν στην πλατφόρμα αυτή να είναι νόμιμοι. Το Airbnb βοήθησε στο να ανέβει περισσότερο τουρισμό σε κάθε περιοχή. Αυτό το βλέπουμε στα στοιχεία, δηλαδή, στα στατιστικά στοιχεία. Δεν έχει πάρει κομμάτι από το ξενοδοχείο το Airbnb. Απλά έχει προσθέσει ένα κομμάτι στο τουριστικό προϊόν. Και αυτό το κομμάτι είναι της τάξης το 15%. Όπως σημειώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων, η πρωτοκαθεδρία της Κρήτης στις πλατφόρμες τους υποχρεώνει να αποκτήσουν παρουσία στο νησί. Στην Κρήτη, να φανταστείτε, υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση που θα αναγκαστικά θα κάνουμε δύο χώρους, δύο γραφεία, και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Μάλιστα, καλούν όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τη βραχυχρόνια μίσθωση να εκμεταλλευτούν το υλικό των διαδικτυακών σεμιναρίων που υπάρχει στη σελίδα τους, προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα. Έχουμε video conference και webinars, τα οποία γίνονται, μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε από όλα τα σημεία στην Ελλάδα.